Η κατάσταση γίνεται όλο και δυσκολότερη για τα ουκρανικά στρατεύματα γύρω από την πόλη της Αβδίβκα, όπου τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν τις τελευταίες ώρες μια νέα ισχυρή επίθεση, αναφέρει ο Ουκρανός δημοσιογράφος, που σχετίζεται με στρατιωτικές πηγές από τη χώρα του. Λαμβάνει χώρα μια μάχη στην οποία οι Ρώσοι παρατάσσουν τι καλύτερε δυνάμει του, παρατηρεί ο Ουκρανό δημοσιογράφο Γιούρι Μπουτούσοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν μια περιοχή μήκου περίπου ενό χιλιόμετρου κατά μήκο του σιδηροδρόμου βόρεια τη πόλη, ωστόσο σύντομα αναμένονται νέες ρωσικές προελάσεις πέρα του σιδηροδρόμου στην κατεύθυνση των χωριών Στέποβο και Μπερνίβιτς. Σύμφωνα με διάφορε πηγέ, ο διάδρομο προμηθειών που ελέγχεται σήμερα από τον Ουκρανικό στρατό στην Αυντίβκα έχει μήκο μόλι 6 με 8 χιλιόμετρα. Περισσότερο από το μισό της πόλης είναι περικυκλωμένο από ρωσικά στρατεύματα σύμφωνα με τα δεδομένα. Βάσει του Ουκρανικού στρατού, 15 ρωσικές επιθέσεις αποθήθηκαν στην Αυτίβκα τις τελευταίες 24 ώρες. Ένας Ουκρανός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ονόματι Ολεξάνδρ Στουπών, δήλωσε πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν περισσότερους από 5.000 στρατιώτες και περίπου 400 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην επίθεση της Αυτίβκα, ενώ πρόσθεσε πω οι Ουκρανοί στρατιώτες διατηρούν τις θέσεις στην περιοχή. Το μέτωπο της Αυντίβκα είναι ενεργό εδώ και σχεδόν 10 χρόνια όταν ο Ουκρανικός στρατός ξεκίνησε να μάχεται με φιλορωσικούς αποσχιστές το 2014. Λίγα χιλιόμετρα νότια της Αυντίβκα βρίσκεται η πόλη του Ντονεσκ, η οποία αποτελεί πρωτεύουσα της περιφέρειας και ελέγχεται σήμερα από τη Μόσχα. Ο ρωσικό στρατό εξαπέλυσε νέε επιθέσει βόρεια και νότια τη Σαβδίβκα δύο εβδομάδε νωρίτερα, μια περίοδο δηλαδή που σχεδόν ολοκληρώθηκε η αντεπίθεση του Κιέβου με απογοητευτικά αποτελέσματα. Παρέχουμε 1.500 τόνου πόσιμου νερού στα στρατεύματά μα κάθε ημέρα. Καθαρίζουμε 350 τόνου ρούχων καθημερινά, δήλωσε ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού σε δήλωση που έκανε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο τη Ρωσική Ομοσπονδία. Όσο η Γκου τόνισε πω ο Ρωσικό στρατό καταναλώνει μεταξύ 10 με 15.000 τόνου πυρομαχικών και καυσίμων κάθε ημέρα στον πόλεμο που δίνει στην Ουκρανία. Λέγεται επίση πω η Μόσχα σήμερα συγκεντρώνει περισσότερου από 400.000 στρατιώτε στην Ουκρανία, ένα νούμερο που τη επιτρέπει να διεξάγει επιχειρήσει ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα του πολέμου. Σύμφωνα με έναν Πολωνό στρατιωτικό ειδικό, Τέλο, οι Ρώσοι στρατιώτε στην Ουκρανία λαμβάνουν 20% λιγότερα πυρομαχικά από αυτά που χρειάζονται. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.